σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Έλενα. Με αυτή την υπέροχη φιλαρμονική ορχήστρα που μας έχει κλέψει τα μυαλά, που έχει έρθει από τη Λακωνία. Τους είδαμε λοιπόν με παρέλαση να φτάνουν μέχρι το Λευκό Πύργο και πάλι. Έχουν έρθει για το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ορχιστρών και Χοροδιών. 40 έχουν έρθει από ολόκληρη την Ελλάδα, από την Κύπρο και την Ιταλία. Απευθείας σύνδεση με Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και... Έλα, Έλενα. Και βλέπετε τα παιδιά, τα οποία, δείτε τον κόσμο που έχει μαζευτεί εδώ, που τραβάει φωτογραφίες και βίντεο, που το χαίρονται νομίζω πιο πολύ από τα παιδιά, πιο πολύ από εμάς. Είναι όμως πραγματικά πολύ ωραίο θέαμα, πολύ όμορφη εικόνα. Να είσαι σίγουρος ότι έχουμε ξυπνήσει το κέντρο της πόλης με τη μουσική και τις πρόβες μας. Όλη την Ελλάδα ξυπνήσαμε σήμερα. Όλη την Ελλάδα ξυπνήσαμε σήμερα. Όντως, κυρία Λιφέρη, λέει ο Γιώργος Αυτιάς, όλη την Ελλάδα ξυπνήσαμε σήμερα. Ναι, αυτό σας βλέπω, να σας πάσανε όμως, σας παίρνω. Είναι αλήθεια, με πήραν από παντού να μου πούν τι ωραία και ευχάριστη νότα ήταν αυτή που δώσαμε σήμερα. Ξυπνήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα συναντήθηκε... Λακωνία μας ξυπνήσες, τι Θεσσαλονίκη. Σωστά. Σήμερα έγινε ένα πάντρεμα του Βορρά με τον Νότο. Μπράβο. Άμα βάλετε και κανένα νησιώτικο τώρα, ακόμα καλύτερα, που στενάζουν από τους μετανάστες στα νησιά μας. Τα νησιά να στενάζουν, Γιώργο. Υπάρχει ζήτημα και ας ελπίσουμε ότι θα επιληθεί πάρα πολύ σύντομα. Να μας πει λίγο η κυρία Φανή εδώ πέρα, η μαέστρος. Δώστε μας κάποια στοιχεία με τα παιδιά μας, τα όμορφα, τα ωραία. Πόσα παιδιά είναι συνολικά? Η φιλαρμονική έχει 120 περίπου παιδιά. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε έρθει 45 άτομα. Μπράβο. Γενικά έχει πάρα πολλά παιδιά από την πρώτη δημοτικού και φτάνουν στο Λύκειο. Ναι, φτάνουν στο Λύκειο. Είναι φοιτητές και επιστρέφουν. Είμαστε μία οικογένεια. Πολύ ωραία, τα ακούσουμε λίγο για τα παιδιά όμως. Εδώ την ωραιοτάτη κυρία. Από πόσο χρονών εξασκείς το συγκεκριμένο όργανο? Από 7 χρονών περίπου. Τι είναι για σένα φιλαρμονική που έφτασες και μέχρι τη Θεσσαλονίκη για χάρη της? Ολόκληρη ζωή μου. Μπράβο. Πραγματικά. Γιατί, τι περνάς μέσα από αυτό, τι μήνυμα? Καταρχάς δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι που να μην μ' αρέσει. Από πολύ μικρή ασχολήθηκα, επειδή η μαέστρος είναι και η μαμά μου. Και από πολύ μικρή με έχει βάλει στο δρόμο της μουσικής, όπως και τα αδέλφια μου μαζί. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η ζωή μας αυτό το πράγμα. Πάμε με τραγούδι. Δεν γίνεται να περάσει χρόνος και να μην βγούμε. Οπότε, επειδή είπες, είναι η ζωή σας, άλλο ένα κομμάτι για να κλείσουμε με μουσική. Μπράβο. Να κλείσουμε τα παιδιά του Πειραιά έτσι ωραία όπως ξεκινήσαμε, τέλεια, που είναι και πολύ τέλεια, εντυπωσιακό, τέλεια. Γιώργο. Τέλεια. Γιατί εντάξει, έχουμε και τον αγώνα που είπες τη και θέλουμε να ενώσουμε την Αθήνα και τον Πειραιά με τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ακριβώς. Πάμε τα παιδιά του Πειραιά. Φύγαμε. Εμείς ως γνήσιοι ΠΑΟΚτζίδες, fair play με τον Ολυμπιακό. Κάθε επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Γύρω του κόσμου, τα παιδιά του Πειραιά, από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, από το Λευκό Πύργο, με μουσική από τη Λακωνία, και καταλαβαίνετε το ιδιαίτερο αυτής της μέρας και η ομορφιά επίσης. 8 παρατέταρτο, πάμε σε εφημερίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλενα Ιατρού, πάρα πολύ την Έλενα Ιατρού.